Εφιαλτικά στοιχεία για το μέγεθος της παραβατικότητας στους δρόμους της Κρήτης φέρνουν στο φως οι έλεγχοι της τροχέας σε εβδομαδιαίο επίπεδο. Μόνο το τελευταίο 7ήμερο βεβαιώθηκαν 462 παραβάσεις για τις περιπτώσεις της υπερβολικής ταχύτητας και της κατανάλωσης αλκοόλ. Ολέθριες υπερβάσεις που αποτελούν τις δύο βασικές αιτίες για την πρόκληση θανατηφόρων δυστυχημάτων. Πολλές φορές το λέμε, το αλκοόλ και η υψηλή ταχύτητα σκοτώνει γενικότερα. Τα νούμερα δεν με εντυπωσιάζουν. Είναι γνωστά σε όλους μας. Δεν νομίζω θα πρέπει να γίνει μια έξτρα αστυνομική κίνηση, ας πούμε, να έχουν περισσότερους ελέγχους για να δούμε ότι ναι, πίνουμε πιο πολύ ή όχι. Τα ξέρουμε, όλοι οι οδηγοί το ξέρουμε. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται στο νησί μας και είμαστε εμείς οι οποίοι εν μέρει είμαστε μέρος του προβλήματος, αλλά είμαστε και μέρος της λύσης. Οι έλεγχοι διπλασιάστηκαν, όπως έχει ζητήσει πρόσφατα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη από τις αστυνομικές αρχές, ανάγοντας τον περιορισμό των τροχαίων σε ύψιστη προτεραιότητα και σε αστυνομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Έλεγχος σε κάθε τι παράνομο είναι ωφέλιμος και χρειάζεται. Το θέμα είναι αν έχει όλο την αγωγή να μπορεί να είναι νόμιμος. Γίνονται πάρα πολλές παραβάσεις και οπωσδήποτε η τροχέα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Πρέπει να γίνεται πάντα έλεγχος. Την εβδομάδα 31 Ιουλίου έως 6 Αυγούστου ελέγχθηκαν συνολικά 12.113 οχήματα και βεβαιώθηκαν 3.243 παραβάσεις, στην πλειοψηφία τους άκρως επικίνδυνες. Τρέχουν και εγώ τρέχω. Δηλαδή, άμα πηγαίνω στον δρόμο και τρέχει τουρίστας με 60, με 70, θα τρέξω, θα τον προσπεράσω. Τη διπλή γραμμή δεν πατάμε γιατί γράφουν και είναι αυστηρό το πρόστιμο. Αυτό το εφαρμόζομαι, ναι. Αλλά υπάρχει, όμως το τρέξιμο υπάρχει. Τα ακούω κι εγώ, αλλά πιστεύω ότι είναι όλα θέμα παιδείας. Είναι θέμα παιδείας. Πρέπει από τις μικρότερες γενιές να ξεκινάμε, έτσι ώστε να καλωσορίσουμε τα παιδιά, να κάνουν λιγότερα λάθη. Οι μεγαλύτεροι εμείς όντως έχουμε κάνει λάθος, γιατί έχουμε μεγαλώσει σε διαφορετικές περιόδους. 372 για υπερβολική ταχύτητα, 328 για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους, 113 για τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 90 για οδήγηση υπό την επίδραση ινοπνεύματος, 130 για τη χρήση κινητού τηλεφώνου, 49 για την κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 70 για αντικανονικά προσπεράσματα, 96 για αντικανονικούς ελιγμούς, 16 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Ναι, σαφώς, οι κάμερες πραγματικά λειτουργούν, αλλά το κακό είναι η συμπεριφορά μας που θα μείνει λίγο εκεί, όλοι ξέρουμε που είναι οι κάμερες, θα ελαττώσουμε λίγο ταχύτητα λίγο πριν την κάμερα και μετά θα ξαναπηγαίνουμε όπως πηγαίναμε. Και η ουσία τώρα δεν είναι μόνο εκεί που είναι η κάμερα, δηλαδή ένα ατύχημα δεν μπορεί να συμβεί μόνο εκεί που θα είναι η κάμερα. Τους κινδύνους που παραμονεύουν με την παραμικρή απροσεξία παραδέχονται οι οδηγοί που βρίσκονται σχεδόν καθημερινά αντιμέτωποι με δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις στους δρόμους. Εγώ προσέχω πάρα πολύ στο θέμα της οδήγησης. Πιστεύω ότι είμαι στο νόμο μέσα, μ' αρέσει να οδηγώ. Νομότυπα και να μην δημιουργώ προβλήματα και γενικά στη ζωή μου έτσι λειτουργώ. Αν προσέξουμε λίγο όλοι, νομίζω ότι θα είναι καλύτερο και για μας. Η διαρκής αστυνόμευση ως κατασταλτικό μέτρο αναγνωρίζεται από όλους ως απαραίτητο συστατικό της προσπάθειας να μπει φρένο στην αιματοχυσία στους δρόμους της Κρήτης. Δηλαδή, αν δεν φοβόμαστε, δεν γίνεται δουλειά. Πρέπει να φοβόμαστε για να είμαστε νόμιμοι και σωστοί με τον εαυτό μας. Προσωπικά είμαι υπέρ των ελέγχων. Έπρεπε να γίνει. Θα πρέπει εμείς πρώτοι να κάνουμε την κίνηση. Εμείς δεν θα πρέπει να πιούμε και να οδηγήσουμε. Εμείς θα πρέπει να έχουμε σωστά συντηρημένο το όχημά μας.